Σας απευθύνω θερμό, ταξικό, αγωνιστικό χαιρετισμό εκ μέρους των εργαζομένων στο κλάδο των εφιαλωμένων ποτών και τυποποιημένων τροφίμων. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ για να διατιμώσουμε και να απαιτήσουμε την άμεση απόσυρση του εργατικού νομοσχεδίου που ετοιμάζει να φέρει ο Υπουργός Εργασίας ως ψήφιση στη Βουλή. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο έκτρωμα, κομμένο και ραμμένο για να προωθεί τα συμφέροντα της εργοδοσίας με κοινικό και απροκάλυπτο τρόπο. Είναι φανερό ότι δεν τρέπονται καθόλου. Προσπαθούν να μας παραπλανήσουν. Μας λένε ότι πρόκειται για το καλό μας και ότι θα βελτιώσει τη ζωή μας. Δεν έχουμε αυταπάτες. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο έκτρωμα που στόχο του έχει να ανατρέψει δικαιώματα των εργαζομένων που αποκτήθηκαν με αγώνες και αίμα. Θέλει να καταργήσει τη συλλογική δράση. Θέλει να βάλει στο γύψο τους εργατικούς αγώνες. Να εφαρμοστούν συνθήκες μεσαίωνα με δουλειά από ίνιο σε ίνιο χωρίς κανένα δικαίωμα. Το νομοσχέδιο αυτό είναι συνέχεια ρυθμίσεων που ψήφισαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις για λογαριασμό της μεγαλοεργοδοσίας. Τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, εκμεταλλευόμενη την πανδημία και τους προβλησμούς που έχουν επιβληθεί εξαιτίας της, προσπαθεί να επιβάλλει νέες ρυθμίσεις που θα ισοπεδώσουν στην κυριολεξία τους εργαζόμενους. Πρόκειται για νομοσχέδιο δοσοτήρα που έχει σαν στόχο του την ισοπαίδωση των συνδικών εργασίας και την de facto κατάργηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Ο ίδιος ο Υπουργός Εργασίας, ως φερέφωνο της εργοδοσίας, ανακοίνωσε με το ίδιο του το βρωμόστομα ότι δευτεροβάθμιες οργανώσεις, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα δεν θα έχουν το δικαίωμα να καλύπτουν νομικά τις απεργίες πρωτοβάθμιων σωματείων όταν αυτές βγαίνουν τυπικά παράνομες και καταχρηστικές από τα δικαστήρια. Όσοι έχουμε πείρα τους εργατικούς συνδικαλιστικούς αγώνες γνωρίζουμε τι σημαίνει αυτό. Πρόκειται για φανερή προσπάθεια αποδυνάμωση των εργατικών αγώνων και αφαίρεση ενός ακόμη όπλου από τη φαρέτρα των αγωνιστικών ταξικών συνδικάτων. Όλοι μας γνωρίζουμε την ευκολία με την οποία τα πρωτοβάθμια δικαστήρια κρίνουν παράνομες και καταχρηστικές όλες τις απεργίες. Δεν είναι υπερβολή η χρήση της λέξης όλες, γιατί οι εξαιρέσεις μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Αυτό το δεδομένο το συνδικαλιστικό κίνημα κάνεται με την ανάληψη ενός απεργιακού αγώνα από τις δευτεροβάθμιες οργανώσεις. Είναι μια πρακτική που ακολουθήσαμε και ακολουθούμε στο μεγάλο αγώνα των απεργών της Κόκα Κόλα Θεσσαλονίκης, όπου αναλάβαναν την όλη συνέχιση των κινητοποιήσεων όταν τα δικαστήρια έκριναν μια κινητοποίηση του πρωτοβάθμιου σωματείου ως παράνομη και καταχρηστική. Όλες μα όλες οι απεργίες των εργαζομένων στην Κόκα Κόλα είχαν κρυφθεί ως παράνομες και καταχρηστικές, αλλά ο αγώνας δυστυχώς για αυτούς συνεχιζόταν. Τώρα θέλουν να καταργήσουν αυτή τη δυνατότητα. Πρόκειται για μια διάταξη του νομοσχεδίου ενάντια στη συνδικαλιστική δράση που έχει υπαγορευτεί άμεσα από την πολυεθνική και ντόπια εργοδοσία. Εργαζόμενοι και εργαζόμενες, στο στόχαστρο της κυβέρνησης και του νέου νομοσχεδίου είναι η διευθέτηση του χρόνου εργασίας και η κατάργηση του οκτάου. Η παρατέρω αναστικοποίηση του χρόνου εργασίας αποτελεί τον πυρήνα των αναγκών που επιχειρεί η κυβέρνηση σε συνέχεια των τεσσάρων προηγουμένων νόμων, ο περιβόητος 2639 του 1998, 2874 του 2000, ο 3385 του 2005, ο 3846 του 2010, με στόχο να παραδώσει στους εργαζόμενους βορρά στα νύχια της εργοδοσίας. Οι προτινόμενες ρυθμίσεις του νέου νομοσχεδίου είναι αντίγραφο των προτάσεων που κάνουν οι βιομηχανοί και εκπρόσωποι των επιχειρηματικών ομήλων.
είναι μέτρα που προσπαθούν να κάνουν τον εργαζόμενο λάστιχο, χωρίς σταθερό ωράριο, με απλήρωτες υπερορίες και μειωμένες αποδοχές. Να τον στείλουν οι εργοδότες σαν με μονόκουπα και μετά να τον πετάν στην αλληλεγγύα και στο κοινωνικό περιθώριο, χωρίς να μπορεί να αντισταθεί, χωρίς να έχει όπλα αντίδρασης στα χέρια του. Αυτόν τον εργαζόμενο θέλουν, ο οποίος θα διαπραγματεύεται ατομικά με την εργοδοσία για τα δικαιώματά του. Μια ανίσχυρη μονάδα που δεν θα έχει κανένα μα κανένα δικαίωμα. Σχέδιο διαπερνάται από ένα αντισυνδικαλιστικό πνεύμα. Να γιατί η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός θέλει να ξεπερδεύει με την οργανωμένη συνδικαλιστική δράση και τα συνδικάτα των εργαζομένων. Συναδέλφουσες και συνάδελφοι, δεν υπάρχουν περιθώρια για αναβολές, δεύτερες σκέψεις και προβληματισμούς. Η κυβέρνηση έχει ανοιχτό πόλεμο με τους εργαζόμενους και γι' αυτό θέλει να καταργήσει τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων. Για να μπορεί η μεγαλοεργοδοσία, τότε και ξέρει, να αγωνίσει όπως θέλει, να μας εκμεταλλεύονται κάθετα και οριζόντια και να κλέβουν τον ιδρώτα μας. Να γιατί δεν λαμβάνονται μέτρα για την ενίσχυση και στελέχωση των ΣΕΦΕ, των σωμάτων επιδερώδης εργασίας δηλαδή, και αντί αυτού γίνεται προσπάθεια να μετατραπούν σε ένα είδος ανεξάρτητης αρχής. Με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση θα ανοίξει διάφορα τις πλήρες για τη διόρθωση ακόμα περισσότερο των φαινομένων αυθαιρεσίας στη πρακτική των εργοδοτών. Να γιατί η κυβέρνηση επιχειρεί την ουσιαστική κατάργηση όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και την αντικατάστασή τους με ατομικές. Μόνο μια εξήγηση υπάρχει για αυτές τις αντεργατικές πρακτικές. Η κυβέρνηση λειτουργεί και συμπεριφέρεται ως το μακρύ χέρι της μεγαλοεργοδοσίας με πρόσχημα την ανάπτυξη και την βελτίωση της ελληνικής οικονομίας. Το νομοσχέδιο αυτό εκφράζει τα θέλω της ντόπιας και προεθνικής εργοδοσίας. Είναι αυτοί που δεν θέλουν κανένα εμπόδιο στα πόδια τους, που δεν θέλουν τον οργανωμένους εργαζόμενους να διεκδικούν τη ζωή τους και το μέλλον των παιδιών τους. Ένα παράδειγμα είναι η Coca-Cola, μια επιχείρηση που παρεμβαίνει και στις λεπτομέρειες της καθημερινότητας των εργαζομένων της, που απαιτεί να ζητούν την άδειά της οι εργαζόμενοι όταν θέλουν να λειτουργήσουν ως ελεύθεροι και ενεργοί πολίτες και μετέχουν σε πολιτικές διαδικασίες. Η πολυεθνική εργοδοσία ονειρεύεται εργαζόμενους υποχείρια, εργαζόμενους χωρίς άποψη για τη ζωή τους, εργαζόμενους λάστιχο, χωρίς ωράρια και προσωπική ζωή. Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα μας για την επαναλειτουργία του εργοστασίου της Θεσσαλονίκης, τον αγώνα μας για τη βελτίωση της ζωής όλων των εργαζομένων. Συναδέλφουσες και συνάδελφοι, απαιτούμε τώρα την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου έκτρωμα. Συνεχίζουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Καλούμε τους εργαζόμενους να ενταχθούν στα ταξικά αγωνιστικά συνδικάτα, να περάσουμε στην αντεπίθεση, να πάρουμε το μερίδιο από το πλούτο που παράγουμε και μας ανήκει. Ζήτω η εργατική τάξη, ζήτω τα ταξικά συνδικάτα.